Ορίστε, κύριε Μπαρογιάννη. Είναι πολύ ωραίες βεβαίως οι απόψεις αυτές, αλλά διαφωνώ ριζικά, διότι καταρχήν δεν υπάρχει νους χωρίς εγκέφαλο και δεύτερον ο νους δεν γεννάται κάποια στιγμή. Ο νους υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και ανάλογα τώρα το πώς καλλιεργείται, πώς διαμορφώνεται, πόσα ενάσματα δέχεται, πόση παιδεία υφίσταται, ο νους ανάγεται σε υψηλές σφαίρες ή ο νους καθυλώνεται σε ορισμένα επίπεδα. Ποια είναι η διάκριση που κάνετε εσείς εγκεφάλου και νου? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ένα παιδάκι που ακόμα έχει νοητική υστέρηση έχει νου. Και έχει και νου και συνείδηση και εσωτερική ζωή. Και αποτελεί μια ψυχοσωματική αρμονική υπόσταση. Αδιακρίτως αν οι επεκτάσεις του νου δεν είναι οι απέραντες ενός εφιούς ή μεγαλοφιούς ανθρώπου. Ο νους καλλιεργείται. Καταρχήν καλλιεργείται με όλη την παιδεία. Και το νόημα της παιδείας είναι αυτό. Να δώσουν πρότυπα τα οποία θα τα αποδεχθεί το άτομο, θα τα καλλιεργήσει βαθύτερα, θα τα οργανώσει περισσότερα και οι νοητικές του δυνάμεις θα αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και ο φλοιός των εγκεφαλικών ημισφαιρίων ακριβώς αυτό κάνει. Συνέχεια διαμορφώνει νέα ολοκληρώματα νοητικών λειτουργιών. Εάν δεν δώσουμε κίνητρα, δεν θα μαθεί τίποτα. Το παιδί βέβαια που μεγάλωσε, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γιαναράς, στους λύκους και άκουγε τις κραυγές των λύκων, δεν θα μιλήσει ποτέ την ανθρωπίνη γλώσσα, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ένα πρότυπο της ανθρωπίνης γλώσσας. Το παιδί που μεγάλωσε στην έρημο θα μιλάει όπως ο άνεμος, όπως είναι ακριβώς η τριβή επάνω στην άμμο, γιατί αυτά είναι τα ενάσματα που έχει, αυτά είναι τα πρότυπα που έχει. Ο νους λοιπόν καλλιεργείται επί τη βάση των προτύπων και είναι θέμα βεβαίως επικοινωνίας, αλλά υπάρχει η δυναμική του νου μέσα στον άνθρωπο. Πρώτης γεννήσεως του, την ενδομήτριο ζωή. Ήδη το υποστηρίζω αυτό, ότι από τον τέταρτο μήνα ο άνθρωπος είναι μια πολύ αρμονική και πλήρης ψυχοσωματική ενότηση. Η δε ενέργεια, για να επανέλθουμε πάλι στο θέμα της ενεργείας, που αναλύσκει για τις νοητικές λειτουργίες ο εγκέφαλος, οπωσδήποτε είναι τεραστία και είναι τόσο μεγαλύτερα, όσο πιο ευραία είναι τα νοητικά πεδία τα οποία αναπτύσσει ο εγκέφαλος. Και δεν είναι βέβαια πάντα συνάρτηση πόση ενέργεια έχει και πόση ενέργεια διαφοροποιεί, τροποποιεί ηλεκτρική ή μαγνητική ενέργεια. Είναι πολύ βασικό το πόση εγγενή δυνατότητα έχουν τα νευρικά κύτταρα και ο εγκέφαλος γενικά ενός εφιούς ανθρώπου να μπορεί να συνθέσει νέα ολοκληρώματα επί τη βάση αυτών των προτύπων τα οποία δέχθηκε. Πώς θα μπορέσει κανείς να περάσει τα πλαίσια μιας παιδείας που δέχθηκε και να ανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα από την παιδεία αυτή. Και αυτή είναι μια εγγενής εσωτερική δύναμη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Δεν υπάρχει μηχανιστική έννοια η απόδοση να είναι συνάρτηση της προσλήψεως. Ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να υπερβεί κατά πολύ την πρόσληψη. Και η απόδοση είναι πολύ μεγαλύτερα της προσλήψεως. Και αυτό είναι το θαυμάσιο μυστήριο του ανθρώπου, το οποίο μπορεί ακριβώς να ανάγεται σε καινούρια επίπεδα γνώσεως, παιδείας, δημιουργικότητας. Καταρχήν θα ήθελα να, όπως σωστά ετέθη, να διαχωριστεί λίγο ο νους από τον εγκέφαλο. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπαλογιάννη, άλλωστε είμαστε σε κοντινές επιστήμες, στις βιοεπιστήμες και είναι λογικό να έχουμε μια πιο κοινή παιδεία. Επιτρέψτε μου, μια γρήπη με έχει ταλαιπωρήσει τον τελευταίο καιρό και έχω λίγο πρόβλημα όσον αφορά στην ομιλία. Όταν ο άνθρωπος είτε είναι στην ευριακή του κατάσταση είτε αργότερα, δεν πάβει να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα γονίδια του. Τα γονίδια, τα ανθρώπινα γονίδια. Τα ανθρώπινα γονίδια είναι αυτά τα οποία δημιουργούν και τον άνθρωπο, δημιουργούν και τους νευρώνες, τα νεύρα, δημιουργούν γενικότερα ολόκληρο τον οργανισμό. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν τα γονίδια τα οποία επί των γονιδίων και δια των γονιδίων και μέσω των γονιδίων θα προκύψουν όλες οι φυσιολογικές λειτουργίες, όπως πολύ σωστά τις εξήγησε ο κ. Μπαλογιάννης. Είναι πολύ φυσιολογικό οι δυνατότητες οι οποίες παρέχονται από τα γονίδια να διευρύνονται και από τη δράση του περιβάλλοντος. Και εννοώ περιβάλλον, είτε το μαθησιακό περιβάλλον, είτε το όποιο περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αν ζεις ένας άνθρωπος με τους λύκους, τότε το περιβάλλον τον περιορίζει στην έκφραση αυτή την οποία θα ακούσει. Άρα οι συνάψεις τις οποίες θα δημιουργήσει για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή του την αντίδραση, στην επιβίωσή του αν θέλετε καλύτερα, τον υποχρεώνουν να κάνει αυτά τα πράγματα. Αυτό
θα γίνει και όταν ο άνθρωπος ζήσει σε ένα άλλο περιβάλλον μουσικό, όπως είπε ο κύριος Μπαλογιάννης, που είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει περισσότερες, θα το επιτρέψετε μου κύριε Μπαλογιάννη τον όρο, μουσικές συνδέσεις, ας το πούμε έτσι, που να μπορέσει να επεκτείνει τη μουσική του παιδεία. Και αυτός είναι ο λόγος της παιδείας. Άρα λοιπόν, δεν νοείται να μην υπάρχουν τα γονίδια. Αν δεν υπάρχουν τα γονίδια, πολύ δύσκολα θα αντικατασταθεί η λειτουργία των γονιδίων από κάτι άλλο. Βεβαίως υπάρχουν παράπλευρες λειτουργίες, αλλά οι παράπλευρες αυτές λειτουργίες πάλι απαιτούν την δράση των γονιδίων. Τα γονίδια δεν μπορούν να δράσουν εάν δεν δεχτούν τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνδέονται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε τα γονίδια, δηλαδή ο γενότυπος του κάθε ανθρώπου ή του κάθε ζωντανού, μέσα στο περιβάλλον να εκφράσει, να δώσει τον φαινότυπο του. Άρα λοιπόν ο φαινότυπος είναι μια δράση, είναι μια εμφάνιση των ιδιωτήτων οι οποίες υπάρχουν στα γονίδια που εκφράζονται αυτές στο περιβάλλον. Φαινότυπος είναι αυτό που επικεντρώνει ο άνθρωπος. Φαινότυπος είναι αυτό το οποίο φαίνεται. Βεβαίως. Και επάνω ακριβώς αυτό που πάρα πολύ σωστά ετέθη, έρχεται η παιδεία. Ακριβώς. Τα κίνητρα. Ακριβώς. Έρχεται η καλλιέργεια. Έρχεται η ψυχική καλλιέργεια. Έρχεται οτιδήποτε μπορεί να προσλάβει. Δεν πηγαίνουμε απευθείας στην παιδεία. Πρέπει να δούμε τους ορισμούς των πραγμάτων. Ναι. Τι σημαίνει παιδεία? Παιδεία σημαίνει για ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει έχοντας προηγουμένως, με συγχωρείτε, ένταξη σε κοινωνία γλώσσα. Ο άνθρωπος διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό γιατί έχει γλώσσα, εντάσσεται σε κοινωνία. Και η λέξη νους που με ρωτήσατε παράγεται από το ρήμα, από το νοήν. Νοήν σημαίνει ένα σύνολο λειτουργιών, οι οποίες δεν είναι τόσο μηχανιστικές. Αυτή είναι, νομίζω, μια φυσιοκρατία πάρα πολύ. Εμένα με βάζει σε απορία. Ότι τα γονίδια καθορίζουν. Πώς θα ορίσετε τον άνθρωπο, κύριε Γιαναρά? Πώς θα ορίσετε τον άνθρωπο? Ως ένταξη στην κοινωνία των σχέσεων. Οι διαφορές μόνο μέσα από την ένταξη στη γλώσσα, δηλαδή στην κοινωνία των σχέσεων, παράγεται νόηση. Το λέω χοντρικά επάνω, τώρα, γιατί όλη η συζήτησή μας είναι πολύ σημαντικό. Αφαιρετικό. Επάνω ακριβώς αυτό που λέει ο κ. Γενναράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι τα γονίδια έχουν τόσες πληροφορίες με καθοριστική βαρύτητα για όλα τα χρόνια της ζωής του ανθρώπου. Τα γονίδια ακόμα έχουν πληροφορίες που θα εκφραστούν στο γύρας και δεν έχουν εκφραστεί τόσα χρόνια πιο μπροστά. Και τα γονίδια έχουν τη δυνατότητα. Το θέμα είναι ότι τα γονίδια δεν μπορούν να αναπτύξουν νόηση εάν δεν υπάρξουν κάποιες συνθήκες ένταξης. Αν τα γονίδια δεν συνθέσουν τις κατάλληλες πρωτεΐνες, λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα λίγο να δείξω ένα σημείο που ακριβώς έχει μοδελθεί. Όχι άλλο, γιατί πλέον γίνεται διάλεξη. Δείξτε μας λίγο το οθόνη του